Παράδειγμα και έχω μερικά χαρτιά εδώ μπροστά μου. Δεν πρόκειται να διαβάσω τίποτε. Δεν είναι προς εκφώνηση. Σπέτω λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Σπυριωτόπουλο, τον πρόεδρο της Ακαδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να κάνω μία δήλωση. Δεν νομίζω ότι είμαι αρμόδιος να κάνω παρουσίαση ενός ποιητικού έργου. Εγώ είμαι ένας νομικός, συνηθισμένος στην ξύλινη γλώσσα των νομικών. Δεν έχω λογοτεχνικό παρελθόν, ούτε λογοτεχνικό έργο, αλλά έχω το εξής προσόν. Ξέρω το δημιουργό περισσότερο από κάθε άλλο. Αλλά το δημιουργό τον ήξερα πάλι ως ένα επιστήμονα σε μια επιστήμη πολύ συγγενή με τη δική μου. Και μάλιστα είχα πάρα πολύ νωρίς διαγνώσει τις δυνατότητες επιστημονικές που έχει, τον ενεθάρρυνα να υπερνικήσει κάτι αρχικές γραφειοκρατικές δυσκολίες οι οποίες είχε, παρακαλούθησα τις σπουδές του στο Λονδίνο. Είμαι ευτυχής για την εξαιρετική επιτυχία μου σε αυτές τις σπουδές και όταν τελικώς γύρισε στην Ελλάδα, αυτός και κανένα δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία επίσης είχα ενθαρρύνει για αυτό το κλάδο, μπορέσαμε και κάναμε την αρχή της διδασκαλίας της πολιτικής, της διοικητικής επιστήμης στην Ελλάδα. Και έκτοτε παρακολουθούσα όλη μου την εργασία και τα λοιπά. Τώρα και 10-12 χρόνια εμφανίστηκε και ένας ποιητής. Τον διάβασα και εγώ και η γυναίκα μου και έμεινα έκπληκτος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας τεχνοκράτης, διότι η επιστήμη του κυρίου Μακρυδημήτρη είναι κατεξοχήν τεχνοκρατική. Ότι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος πρέπει να χειρίζεται τεχνοκρατικούς όρους και μια τεχνοκρατική λογική, είναι ένας πνευματικός άνθρωπος ευρύτερος, όχι ότι οι άλλοι τεχνοκράτες δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι πάλι σε ένα ξύλινο τομέα, ότι μπορούσε να είναι και πνευματικός άνθρωπος και μάλιστα αυτής της τάθμης. Ομολογώ ότι εξεπλάγει και εν συνεχεία άρχισα να τον κοιτάω και από αυτή την πλευρά, παρά το γεγονός ότι δεν ήμουν πλέον εις θέση ούτε να τον ελέγξω από όψεως πνευματικής διανόησης, αλλά εκείνη η προσπάθεια την οποία μπορούσα να κάνω είναι να τον απολαύσω πλέον ως ποιητή και όχι να τον κριτικάρω ως επιστήμονα της διοικητικής επιστήμης. Εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι δεν έχω τα προσόντα και την εμπειρία να κρίνω ένα ποιητικό έργο, όχι μόνο το Αντώνη, αλλά οποιοδήποτε, πιστεύω το εξής. Ως ένας κοινός θνητός που διαβάζει ένα ποιητικό έργο, τι χρειάζεται να κάνει. Εάν δεν τον αποθεί, πράγματι μπορεί να συμβεί, τότε πρέπει να το προσεγγίσει. Προσπαθώντας να απολαύσει τη χάρη του έργου από απόψεως καθαρός ποιητικής, αλλά και δεύτερον, σε τι τον αφορούν αυτό το έργο. Το έργο του Μακρυδημήτρη, όχι το τελευταίο το οποίο σχολιάζουμε τώρα, αλλά και τα προηγούμενα, έχουν το μεγάλο προσόν, αφενός μεν να είναι απολαυστικά από απόψεως γλώσσας και δεύτερον να κινούνε και το δικό σου το πνεύμα. Δηλαδή επί τη ευκαιρία που τον διαβάζεις, χωρίς να το θέλεις, κάνεις και εσύ ανάλογες σκέψεις. Ή
δοκιμαστικές ή, εν πάση περιπτώσει, βάζεις το μυαλό σου σε μια κατάσταση τέτοια που σου επιτρέπει να σκεφτείς και άλλα πράγματα εκτός από εκείνα τα οποία συνήθως σκέπτεσαι. Κατόπιν αυτού, το διάβασα πια το έργο του και το τελευταίο και αρκετά προηγούμενα με αυτή τρόπο την άτινοφιλιστική προσπάθεια να δω ότι εγώ τι θα ωφεληθώ διαβάζοντας τον Μακρυδημήτρη. Και ομολογώ ότι ωφελήθηκα, διότι και αν δεν λάβω ακόμα, τι να το διάβαζα, άρχισα να σκέπτομαι κι εγώ για τα ίδια θέματα ή άνοιξε το ορίζοντάς μου σε καινούρια θέματα, τα οποία ομολογώ ότι θεώρησα μια προσθήκη σε αυτή την φτωχή νομική σκέψη μου. Τώρα, για το ίδιο το βιβλίο και άλλα έργα του Μακρυδημήτρη, δεν είναι όλη η νομική φτωχή, εγώ είμαι. Το απευθύνω σε δύο προέδρους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα προσπάθησα να δω τι δουλειά έχει αυτό το βιβλίο, τα ποίηματα του Μακρυδημήτρη με τον Ωβίδιο. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τον Ωβίδιο και κάτσα και διάβασα τι ήταν ο Ωβίδιος, τι έχει γράψει, τι υπέστη στη ζωή του. Βέβαια, μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει και πορνογράφος σε ορισμένα σημεία. Τον είχαν εξορίσει, ήταν πολύ δυνατός και στη γλώσσα και στη διανόηση. Και όπως ο ίδιος τελειώνει στον πρόλογο του, ο Ωβίδιος τον ενέπνευσε για αυτό το βιβλίο. Αυτή είναι η μεγάλη σχέση του βιβλίου αυτού, των ποιμάτων, του έργου, με τον Ωβίδιο. Ότι διαβάζοντας τον Ωβίδιο, ο Μακρυδημήτρης, έχοντας το ποσό να το διαβάζει και στη γλώσσα που έπρεπε, εγώ δυστυχώς δεν είμαι θέση να το κάνω αυτό, και αυτό τον όθησε στο να σκεφτεί να δημιουργήσει τα ποίηματα τα οποία περιέχει. Τώρα, τα ποίηματα. Τα ποίηματα αυτά αποδίδουν ένα πνεύμα, μάλλον απεσιοδοξίας και ίσως μιας θλίψης. Και έλεγα μέσα μου, μα καιρός είναι να έχουμε τόση απεσιοδοξία, διότι εάν συνεχιζότανε η απαγγελία της κοσμογονίας, θα δείτε που κατέληγε. Κατέληγε ακριβώς σε μία θλίψη για το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, πώς έχουν τα αποδίδει, δηλαδή, χωρίς να το θέλει και ο ίδιος, πολιτική επιστήμη εις το κλίμα του. Κάνει μία ποιητική εμφάνιση του δράματος που ζούμε, αλλά και η οποία πράγματι σου μεταδίδεται και σε βάζει να σκεφτείς και εσύ περίπου κριτικά την κατάστασή μας. Έχει μία απεσιοδοξία. Έχει μία θλίψη. Απ' την άλλη μεριά έχει ένα πνεύμα. Έχει ένα πνεύμα που σου μεταδίδει. Και ομολογώ ότι αυτό είναι πολύτιμο. Την κριτική μπορεί να την κάνουμε όλοι. Είτε με ποιητικές εκφράσεις, είτε με πρόζα, είτε με αγανάκτηση, είτε με θλίψη, αλλά τη δυνατότητα να σου μεταβιβάσει τα πνευματικά στοιχεία με τα οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση και να την καταλάβεις, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Εμένα μου το έκανε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σε άλλους αναγνώστες. Βέβαια, πρέπει να είμαστε πάντοτε απεσιόδοξοι και θλιμμένοι. Όχι. Αλλά για να γίνουμε κάποτε αισιόδοξοι, πράγμα το οποίο ευχόμεθα και ελπίζουμε, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πόσο απεσιόδοξοι είμαστε. Και ποια είναι η διαφορά και ποιος είναι ο δρόμος ίσως για την αισιοδοξία. Εύχομαι λοιπόν να συμμεριστείτε κι εσείς, εάν το διαβάσετε, αυτά τα αισθήματα. Ευχαριστώ πολύ.